Ανάσωση χιλιάδες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και αναπτυξιακή όθηση στην ελληνική οικονομία αναμένεται να δώσει μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13%, για την οποία το πράσινο φως δόθηκε χθες από το Eurogroup. Εύχομαι όμως να μην αλλάξουν και βρουν διαφορετικούς τρόπους για να μας επιβαρύνουν κι άλλο το πρόβλημα που έχουμε όλες οι επιχειρήσεις. Ναι, συμφωνώ και μπράβο τους. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ίσως πολλές επιχειρήσεις καταφέρουν να κατεβάσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα. Οπότε να ξαναέρθει ο κόσμος με ένα χαμόγελο να πιει τον καφέ του ή να ψωνίσει. Η μείωση του ΦΠΑ αποτελεί βασικό αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις με τους ευρωπαίους εταίρους μας. Κλείδωσε σύμφωνα με πληροφορίες στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup και εκτός απρόοπτου προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου. Άσυλε πρώτα ληφθεί η απόφαση κανονική, να δούμε αν θα το κάνουν όντως από το 23% στο 13% και μετά από εκεί πέρα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε κατά πόσο μπορούμε και εμείς να μειώσουμε τις τιμές μας και να μπορούμε να δώσουμε στους καταναλωτές κάτι καλύτερο στη τιμή ώστε να μπορεί και να βγει και να καταναλώσει περισσότερα χρήματα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό να πέσει από το 23% στο 13%. Το θέμα είναι να μπορέσει να γίνει ένας ενιαίος φόρος, ειδικά σε τέτοιου είδους καταστήματα, τα οποία είναι πολύ λίγο το κέρδος το οποίο μπορεί να βγάλει κάποιος από αυτά και αναφέρεται σε πολύ μικρά ποσά. Τώρα μιλάμε για ποσό, ξεκινάμε 50 λεπτά που έχει το νερό, μέχρι το ανώτερο που κάνει ένα 70-80, κάτι το οποίο αντί 2 ευρώ κάτι να πάρει στο χέρι. Η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί εντός των προσεχών 10 ημερών. Υπό τον όρο ότι θα υπάρξει συμφωνία με την Τρόικα ως προς τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να καλυφθεί η τρύπα των περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να δημιουργηθεί στα κρατικά έσοδα λόγω της μείωσης.